κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, και ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας. Για πάμε να τους καλημερίσουμε. Καλημέρα. Ο κύριος, Εξαδάκτυλος να μας πει, κύριε Εξαδάκτυλε, πώς ακούτε τις αντιδράσεις για τα νέα μέτρα? Γιατί εδώ υπάρχει ένα επιχείρημα. Συγγνώμη, πριν μας πει αυτό, πόσο επικίνδυνο είναι για τη δημόσια υγεία αυτό που συμβαίνει? Με το προηγούμενο μας θέμα θα άκουγε ο κύριος Εξαδάκτυλος. Ναι. Δεν έχω να σας απαντήσω κάτι σε αυτό. Λυπάμαι, θα πω αυτό που μας λέγανε όταν ήμασταν στο στρατό. Οι γιατροί ασχολούμαστε με τους ασθενείς που ζουν. Τα υπόλοιπα όλα δεν έχω να σας απαντήσω κάτι. Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς υπάρχει θέμα, αλλά δεν είναι δικό. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω, εδώ υπάρχουν αντιδράσεις. Και λένε ότι, ρε παιδιά, εμβολιαστήκαμε για να μπορούμε να μπαίνουμε στους κλειστούς χώρους. Τώρα μας τους κλείνετε τα εστιατόρια και τα μπαρ το βράδυ. Ποιο νόημα έχει? Κύριε Παυλόπουλε, εμβολιαστήκαμε μισή. Δεν εμβολιαστήκαμε ολόκληρη. Δηλαδή εμβολιαστήκαμε μισή. Και γιατί τα μέτρα δεν ισχύουν για τους ανεμβολιαστούς? Και είναι δίκαιο αυτό το οποίο λέγεται από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Οι εμβολιασμένοι μπαίνουν στους εσωτερικούς χώρους, ούτως ή άλλως, και μόνο αυτοί στους εσωτερικούς χώρους. Τώρα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας την πρώτη πρωινή είναι ένα μέτρο το οποίο είναι σχετικά ήπιο και αποδοτικό. Και το χρειαζόμαστε. Το είδαμε να λειτουργεί στην Κρήτη εν μέσω τουριστικής περίοδου, μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα. Και να πω και το εξής, αντί να διαμαρτυρόμαστε αυτή τη χρονική στιγμή όπου υπάρχουν τέτοια μέτρα για την επιβολή των μέτρων, να εμβολιαστούμε. Μα δεν πρόκειται. Ο Οκτώβριος να μην γίνει... Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το έχετε συνειδητοποιήσει, νομίζω, ότι το πράγμα έχει τελματώσει. Δεν θα το δεχθούμε αυτό, κύριε Παυλόπουλο. Εγώ ως γιατρός οφείλω να συμβουλεύω μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό που συμβουλεύω είναι, αντί να έχουμε έναν μήνα που θα γκρινιάζουμε και θα στεναχωριόμαστε, να μετατρέψουμε αυτό τον μήνα σε όλες τις περιοχές που είναι κόκκινες, σε όλη την Ελλάδα, σε μήνα εμβολιασμών, έτσι ώστε στο τέλος του μήνα να έχουμε πετύχει υψηλά ποσοστά, να έχει αναστραφεί η εικόνα και να μπούμε σε έναν ασφαλέστερο χειμώνα. Το έκαναν στην Κρήτη, μπορούμε να το κάνουμε και σε όλες τις περιοχές που είναι κόκκινες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες όμορες περιοχές, αλλά για τη Θεσσαλονίκη και του Αγίου Δημητρίου είναι υπό αίρεση και η παρέλαση, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα? Κοιτάξτε, εγώ επειδή ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζετε, πρέπει πρώτα απ' όλα να πω προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για τις παρελάσεις και τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο που μπορώ να μεταφέρω έτσι με καλή γνώση της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης είναι ότι, έστω και με αυστηρά μέτρα, έστω και με επιπλέον περιορισμούς από αυτούς που ισχύουν, οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να γίνουν. Διότι αν δεν γίνουν, θα διχαστεί η κοινωνία και η μισή κοινωνία θα πάψει να ακούει οτιδήποτε από όσα λένε. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δυστυχώς, θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει αν είχαμε εμβολιαστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τέλος πάντων, να εμβολιαστούμε τώρα, μέχρι τις 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου, προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Και σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, όπως είπα και προηγουμένως, με αυστηρό πρωτόκολλο, αυστηρότερο και από αυτό που ισχύει, να καθίσουμε και να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να γίνει. Δεν έχει τεθεί θέμα πάντως αναβολής των εκδηλώσεων αυτών μέχρι στιγμής στην Επιτροπή, ούτε ως σκέψη, ούτε ως μελλοντικό θέμα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, τι λέτε? Εμείς εδώ στη Λάρισα ακολουθούμε τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε περάσει ήδη το κατόφλι των περιοριστικών μέτρων. Ισχύουν από σήμερα το βράδυ. Θεωρούμε ότι κάθε lockdown, είτε είναι μικρό, μίνι, είτε είναι μάξι, σαφώς και έχει επιπτώσεις στον κλάδο της οικονομίας, ιδιαίτερα ορισμένοι που το επάγγελμά τους είναι κυρίως στις βραδινές ώρες, πείτονται. Όμως δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όταν σε μια χώρα το 50% είναι εμβολιασμένοι και το 50% ανεμβολίαστοι, σαφώς
και θα υπάρχουν, θα είμαστε μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις και μετά θα μαλώνουν μεταξύ μας ποιος φταίει, όχι οι εμβολιασμένοι εδώ, όχι οι ανεμβολίαστοι από εκεί. Ο γνωστός καυγάς. Ο γνωστός καυγάς. Ναι. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει, γιατί πέρα από, από τα διχαστικά, να το πω έτσι, τις διχαστικές επιπτώσεις, πάει να παγιωθεί και μια κατάσταση γύρω από τους ανεμβολίαστους και, και τους εμβολιασμένους. Νομίζω ότι είναι ώρα, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, ο κ. Εξαδάκτυλος, είναι ώρα ακόμη και τώρα, αλλάζοντας την επικοινωνία του εμβολιασμού, να μπορέσουμε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό που είναι ανεμβολιαστή να το φέρουμε στα εμβολιαστικά κέντρα. Ήδη ξεκινάει με τους παιδιάτρους μια μεγάλη προσπάθεια, τους ιδιώτες, να εμβολιάσουμε τα παιδιά, τους εφή και τους εφήβους στα ιατρεία μας, στα ιδιωτικά. Νομίζω πως μπορεί το μέτρο αυτό και επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ηλικίες στα ιδιωτικά ιατρία. Μια κατάλληλη επικοινωνία του εμβολιασμού με επαγγελματίες, όπως είναι οι ψυχολόγοι, όπως είναι οι επικοινωνιολόγοι, για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτό το τέλμα που, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς, έχουμε περιέχει. Μπορούμε, πιστεύετε, μπορούμε, είναι εφικτό, γιατί φαίνεται ότι έχουμε πιάσει πάτο. Μπορούμε. Μπορούμε, γιατί το ποσοστό των ανεμβολίαστων, αν εξαιρέσετε ένα ποσοστό που είναι ιδογματικά, αυτοί που είναι δογματικοί είτε θρησκευτικά, είτε πολιτικά, είτε συνωμοσιολογία, αυτό το ποσοστό δεν θα εμβολιαστεί. Οι υπόλοιποι είναι είτε από αδιαφορία, είτε από παραπληροφόρηση, είτε από φόβο, ακόμα και στη σύριγγα. Είναι ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο που νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Που θα είναι ωφέλιμο. Ας το ελπίσουμε. Να μας πει και για την Επιτροπή ο κ. Εξαδάκτυλος. Ακριβώς. Αν αλλάζει. Θα αλλάξει κάτι στην Επιτροπή. Δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν ξέρουμε κάτι για αυτό το, για αυτό το θέμα. Λέγεται ότι από 33 θα γίνεται 7. Θα μικρύνει το σχήμα. So be it. Ούτως ή άλλως έχουμε εργαστεί πάρα πολύ καιρό. Όπως ξέρετε, και να το πούμε ότι η εργασία αυτή είναι προσφορά από όλους μας, δεν είναι αμοιβόμενη ούτε αποζημιούμενη με κανέναν τρόπο και την κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι εθνική υπόθεση η αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι αποφάσεις αυτές ανήκουν στην πολιτεία, καλοδεχούμενες όποιες και αν είναι. Αν θα υπάρξουν. Δεν ξέρετε κάτι δηλαδή. Ακούστηκε μια μικρή ανακούφιση στην προοπτική του να αλλάξουν οι συνθήκες της Επιτροπής και να συνεδριάζει σε πολύ μικρότερο σχήμα. Και πιο αραιά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παυλόπουλο, όταν αναφερθήκατε προηγουμένως στο ότι τελματώσαμε και ότι είναι μάταιος σκόπος να πείσουμε τους ανεμβολίαστους, σας ανέφερα ότι εμείς ως γιατροί πράττουμε το καθήκον μας μέχρι τέλους. Με το χαμόγελο στα χείλη και μέχρι τέλους. Και έτσι θα το αντιμετωπίσουμε και έτσι θα ξεφύγουμε. Πιστεύετε πάντως ότι και η Επιτροπή κουράστηκε με το συγκεκριμένο σχήμα και με τη συγκεκριμένη ατζέντα. Πρέπει να αλλάξει και αυτή, γιατί μιλάμε για το πώς θα πείσουμε, πώς θα αλλάξουμε, πώς θα επικοινωνήσουμε. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει και αυτό το εργαλείο? Ξέρετε, άλλος κουράζεται εύκολα, άλλος κουράζεται γρήγορα και ο προπονητής κρίνει πώς θα στηθεί η ομάδα στο γήπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Γιαννακόπουλε. Εγώ νομίζω ότι το να φρεσκάρετε μία επιτροπή θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι επιστήμονες που είναι εκεί, νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Το να μπουν όμως και να φρεσκαριστεί η επιτροπή και με καινούριους επιστήμονες δεν είναι κακό, ούτε είναι υποτιμητικό για εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως να αποχωρήσουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όπως το είπε ο κύριος Εξαρτήτως, so be it, ε. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.